Η πρώτη γιορτή κριτικού ποδοσφαίρου πραγματοποιήθηκε χθες και έστειλε δυνατό μήνυμα για τον αθλητισμό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήταν μια μοναδική και λαμπερή εκδήλωση στην οποία βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι του 2018 παρουσία ανθρώπων που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου μαζί με αυτές των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου διοργάνωσαν με την αρρωγή της περιφέρειας Κρήτης μια πρωτόγνωρη εκδήλωση για τα δεδομένα του νησιού. Μια ξεχωριστή βραδιά που θα γίνει θεσμός, αναδεικνύοντας το ΕΦ αγωνίζεστε, την ενότητα, την ομαδικότητα, τη συνεργασία και όλα τα ιδεώδη του αθλητισμού. Όποιος στην ιστορία του ξεχνά και δεν θυμάται, στο λίθαργο του μαρασμού παντοτινά κοιμάται. Παρουσία των Πρωταθλητών Ευρώπης του 2004 Γιώργου Καραγκούνη και Αντώνη Νικοπολίδη και με ξεχωριστή παρουσία και εμβληματική μορφή αυτή του Γιώργου Καρά, ο οποίος έχει κλείσει τα 100 χρόνια ζωής και βρέθηκε στην Κρήτη από την καταστροφή της Σμύρνης το 1922, έχοντας παίξει ποδόσφαιρο ακόμα και στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την προσέλκυση νέων παιδιών στο ποδόσφαιρο και σε χώρους άμυλας και υγιούς ανταγωνισμού, μακριά από τη βία και τις σκοτεινές διαδρομές. Το βασικό νομίζω έχει να κάνει με την επιστροφή της εθνικής ομάδας το καλοκαίρι στην Κρήτη. Να ζητήσουμε άλλη μια φορά τη θετική σας ενέργεια. Εμείς και ο Γιώργος το έχουμε ζήσει πολλές φορές εδώ στην Κρήτη. Ερχόμαστε πάντα εδώ και ξέραμε ότι πάντα θα κερδίσουμε. Συγχαρητήρια στους προέδρους των τέσσερων ενώσεων που πραγματικά ενώθηκαν και κάνουν μια πολύ ωραία γιορτή για το ποδόσφαιρο.